Σήμερα είμαστε Θεσσαλονικά και μαζί με τον Ντεβε θα ψάξουμε να βρούμε τα καλύτερα σουβλάκια. Το γύρο ενώ σουβλάκια. Καλά, εντάξει, ξεκινήσαμε από τώρα. Φύγαμε. Πήγαμε, πάτσε το subscribe και πάμε. Το πρώτο μαγαζί που ξεκινήσαμε ήταν ο γύρο τη Αριστοτέλου. Αγαπημένο μαγαζί και μια που ήμασταν εκεί κοντά δεν γινόταν καν αλλιώ. Αρχικά να θαυμάσουμε το ότι. Δεν ξέρω επειδή είχαμε την κάμερα μαζί ή όντω έτσι είναι, γιατί έχουν φάει πάρα πολλά χρόνια από αυτό. Κοιτάξτε. Μιλάμε για ποσότητα, έτσι. Μιλάμε για καλή ποσότητα. Όχι, έφαγα και χθες, έτσι ήταν, εντάξει. Οκ. Okay. Το ετοιμάζει, βλέπω, το ετοιμάζει. Έκανα σκάουτινγκ. Βλέπεις φαλατούλα, βλέπεις κρεμμυδάκι εδώ πέρα, έχει ξεφύγει από εδώ πέρα, πιτογυρώνιος και το βλέπεις. Τσακάρε το. Εντάξει, ο γύρος λέω basic είναι, αλλά οκ. Okay. Ξέρεις, δεν είναι ότι είναι basic, είναι λίγο στεγνός. Φαλατούλα, φρέσκια να δούμε. Ω, λίγο κρύα, αλλά καλή. Πίτα λάδωτη, να σημειωθεί, αλλά πολύ μαλακή, ωραία. Μπράβο. Κανονικά τώρα, εντάξει. Τι. Τι περιμένω. Κανονικά δεν τρώμε έτσι, αλλά. Πώς τρώμε. Βλέπεις που βλέπεις μπροστά το φαγητό να πετάγεται. Μετά το σοποδό. Όχι, δεν κάνεις. Τρώσεις πατάτες που είναι πάνω-πάνω, ώστε να μπορείς να διπλώσεις την πίτα μέσα και να δαγκώσεις την πιτόγια. Είπα να λαμβάνω σουβλάκι και με έχει τρελάνει. Θα πιάσει το χαρτί έτσι, τη χαρτοπετσέτα αλλιώς. Θα. Ράζε με ρε να φάω. Το θέμα είναι το βάζω στο άρευνο. Να σου πω κάτι. Είναι πολύ νόστιμο όμως το σύνολό του, έτσι. Είναι πολύ άλλο. Πόσο βγήκε, 9. 9. Άρα, 4,5 ευρώ. 4,5 ευρώ, κρύα, αστέρια. Μην σου πω 2,5. Είναι ακριβό για Θεσσαλονίκη δηλαδή. Πρόσεξε. Είναι πολύ ακριβό. Πώς είναι να το κάνεις. Γιατί ναι, αλλά θες ένα όμως. Θες ένα. Τι ο άλλος, θες ένα λέει. Οπότε ο γύρος Αριστοτέλους. Γύρος Αριστοτέλους παίρνει 3 αστέρια στη τιμή στα 4,5 ευρώ. Ήθελες λίγο παραπάνω. Ναι. Αλλά νόστιμο. Έχουμε και συνέχεια, Μαρκό. Πήγαμε. Επόμενο που μου προτείνατε ήταν το γυράδικο. Εντάξει, δείτε εδώ κατάσταση. Εντάξει, δες εδώ ποσότητα έτσι. Ποσότητα, φίλε, τεμάγιο στα ίδια λεπτά. Όχι, ποια ίδια λεπτά. 4,30. Άρα 24 πιο φθηνά. Κάνεις, Μαρκό. Μόνο του άνοιξε. Σα τρώει ένα μεγάλο πιτόγυρο έτσι. Σαν τριαντάφυλλο άνοιξε, brother, δεν έκανα τίποτα. Τι κάνει ο Αθηναίος, α πούμε. Εδώ πέρα τα τυλίξατε, δεν ξέρω. Λοιπόν, appreciation πατάτα. Ευλαίνει χέρι. Ρωματικούλης είσαι. Έπλα, ναι. Εντάξει, πολύ ωραία. Αλλά είμαι εδώ για το γύρο, χέρι πατάτα. Ο γύρος όμως είναι πάρα πολύ καλός. Ο γύρος είναι πολύ καλός, όντως. Ο γύρος είναι πάρα πολύ δυνατός. Γι' αυτό σου λέω, το γύρο τον τρως σε φάσεις. Πρώτη φάση. Δεν τον πιάνεις. Πάσε από πάνω και τρως. Μην ακούτε από Θεσσαλονικούς ότι ξέρουν να τρώνε τα λοιπά. Είναι όλα ψέματα. Δεν ξέρουν να κινήσουν το φαγητό. Δεν ξέρεις που είναι η πίτα εδώ. Έτσι. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να κατεβάσεις το χαρτί. Γι' αυτό τρως από πάνω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις που είναι η πίτα. Ξέρεις τι κάνεις. Κάνεις αυτό το πράγμα. Μπράδερ, είναι το πιο τούμπανο σουβλάκι που έχω κάτι στα χέρια μου. Φινά μου, κοίτα εδώ τι γίνεται. Σουβλάκι που είναι. Κάτω. Αλλά δεν είναι, ρε φίλε. Δεν κλείνει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Κοίτα εδώ, εδώ. Μια μερίδα έπεσε. Σαν τα πόδια της πρωίνου. Δεν θα έλεγα. Σαν τα πόδια της κοπέλας μου. Γιατί δεν έχω κοπέλα. Με τέτοια φάτσα πάντα βρεις. Emotional, damn it! Μάλιστα. Εγώ ξεκινάω από τα βασικά. Φρέσκια ντομάτα, φρέσκο γύρος, φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα δώσω, επειδή είναι και ποσότητα καλή, θα δώσω 4,5 αστέρια. Ο γύρος είναι έπος. Η πιτούλα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, με χάλασαν πολύ πατάτε. Αλλά και okay, εντάξει, είναι full McDonald's goodies πατάτα, καταλαβαίνετε. Αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο για να πάρει 4 αστέρια. Δηλαδή, άμα είχε καλή πατάτα, θα βάζει πόσο. 4,5. Ναι. Κάνει. Ναι, όχι, έχουμε να φάμε κι αλλού. Να δείξω την πίτα θέλω, ρε. Πήγαμε. Επόμενο μαγαζί ήταν ο Γιώτης. Μπήκαμε μέσα, παραγγείλαμε και μετά από λίγο τα σουβλάκια μας ήταν έτοιμα. Λαχταριστά, λαχταριστά. Φούλε Γιώτης, τα 4,5 ευρώ και έχει ένα πολύ καλό τεμάχιο. Νόστιμη παρατούλα. Και εκείνη πάλι τα δικά σου. Πάμε να μπούμε. Ναι. Παίρνουμε ανάσα και πάμε. Αχ, πόσο μεγάλο στόμα. Νομίζω έχουμε την καλύτερη πίτα από όλες. Νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο σύνολο μέχρι τώρα απ' όλα. Και γενικά ο γύρος μου αρέσει που είναι ξεροψημένος απ' έξω και ζουμερός από μέσα, ρε φίλε. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Όντως. Τα 4,5 ευρώ για τη γεύση που γεύομαι, 4,5 αστέρια, φίλε. Εγώ θα βάλω 4,7 αστέρια. Δεν μπορούσα να το δώσω την ίδια βαθμολογία με το προηγούμενο. Ναι, εκτό. Απλά εγώ δεν έχω δώσει τόσο υψηλή βαθμολογία. Μέχρι τώρα ο Γιώτης είναι. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια. Επόμενο μαγαζί ο Σοκράτης. Αφού παραγγείλαμε και ετοιμάστηκαν τα σουβλάκια μας, βγήκαμε έξω και κάτσαμε σε μια πλατιούλα για να τα φάμε. Έχουμε έρθει στη Χαριλάου, στο Σοκράτη μου το στείλανε. Ευχαριστώ, Μάικ. Πολύ. Δυνατό τεμάχιο. Στα 4 ευρώ, παρακαλώ, το πιο φθηνό σήμερα. Από πρώτη όψη, αυτό δεν είναι άθλια. Άπια γύρω. Θα σου βγάζει πάρα πολύ λάδι. Δεν είναι λάδι, είναι λίπος. Ναι. Με ένα προσωπικά τώρα δεν μ' άρεσε. Αλλάζουμε. Να πούμε επίσης ότι είναι το πρώτο πιτόγυρο που μπορεί να πιάσει και να φάσουμε τη μία έτσι. Πίτα και το κρεμμύδι σώζει λίγο την κατάσταση. Ναι. Αλλά είναι άθλιο. Πατάτα είναι πολύ κακή. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν έχω φάει χειρότερη πατάτα. Πατάτα πρέπει να βγει, ναι, όντως. Άμα καλύτερα να έχει πατάτα από McDonald's. Αλλά οκ, okay, είναι ένα τίμιο πιτόγυρο. Πάρα πολλά χρόνια φάω το χάρι γύρω. Με αρέσει που είναι έτσι ξεροψημένο, σε φίλο μου. Το προηγούμενο πήγε. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Ήταν ξεροψημένο, αλλά είχε κρέα μέσα. Δεν μπορούσε να δαγκώσει. Ναι. Πολλά δειλά.
Σε αυτό τρως μόνο ένα. Η αλήθεια, ναι. Μπουκώνεις πάρα πολύ, δηλαδή τρως μόνο ένα. Το σώζει η ντομάτα, το κρεμμύδι και η πίτα. Αλλά δεν νομίζω ότι πιάνει τα προηγούμενα. Λέω το σώζει, γι' αυτό θα πάρει 2 αστέρια. Γιατί θα παίρνει ένα αστέρι. Εγώ θα βάλω 2,8 αστέρια. Εντάξει, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Και μας έμεινε και ένα τελευταίο. Το οποίο είναι και δικιά σου επιλογή, ε. Οπότε καταλάβατε. Έχουμε έρθει για το τελευταίο σουβλάκι μας. Είμαστε στον Εύωσμο, στο Ντεβίντο. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι φτιάχνουμε τα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Ήρθαμε στα δικά του μέρη, για να δούμε. Στα 4-10. Στο Ντεβίντο, στον Εύωσμο. Ντεβίντο, βρε. Ντεβίντο λέμε. Ντεβίντο. Τι είναι το Ντεβίντο? Ντεβίντο. Η γεύση είναι δικιά μας υπόθεση. Λοιπόν, και ανοίγουμε σακουλώνες. Τι κάνουμε? Πρόσεξε, αυτή είναι αυτή που, αυτό που πιστεύω για τα McDonald's, αυτή είναι πατάτα McDonald's. Νομίζω είναι πιο ζεστή πατάτα που φάμε τώρα. Όχι, bro, δεν είναι πατάτα McDonald's αυτή. Τι είναι? Πατάτα στο λατζίδικο. Δεν είναι πατάτα McDonald's. Έχει φάει ποτέ ζεστή McDonald's, σε περιμένω να δίνω. Να φέρει. Πάμε, αμπίκε εσύ, μόνο σου, ε. Μόνο μου άρεσε να μπαίνω. Μαλάκα, πιο βλάχικο άνθρωπο να τρώει πιτόγυρο, να ξαναδεί. Τι είναι αυτό το μαλάκα, το δάγκωμα? Ποιο δαγκώνει έτσι πιτόγυρο, ρε? Ο τύπος έτσι πως είναι το πιτόγυρο, δαγκώνει. Έτσι μαλάκα, τι είναι αυτό, ρε? Τι τρώζε, μα φέτα με μερέντα τρώζε. Νόστιμο. Καλό. Έχει κάποια μπαχαρικά που μου σκάνε. Λίγο μπουκουβάκι έχει. Μπούκοβο, ναι. Έχει. Λίγο περισσότερη ποσότητα γύρου και πατάτα με την πιο μεγάλη πίτα. Αλλά νομίζω έχει 60 λεπτά περισσότερα. Μπορεί να χορτάσει πολύ εύκολα με εκείνο το μεγάλο. Και με αυτό νομίζω χορτάζει. Δηλαδή. Εντάξει, νομίζω στα 4-10 είναι τιμιότατο. Καμία σχέση, ναι, με το, ναι, άλλο που είχε 4. Αυτό είναι καλό, ρε φίλε, αυτό είναι καλό. 4,2 αστέρια στα 5. Εμένα μου άρεσε, φίλε. Ούτε λίπος, ούτε τέτοια. Είναι, ρε φίλε, γύρω που μπορείς να φας. Πολύ πιο νόστιμους γύρους από πολλούς που φάγα. Το τρώω ευχάριστα, αλλά όχι το top. Οπότε στα 4 αστέρια είμαστε τιμιότατα.